Καλημέρα, καλημέρα, η Ιωάννα από το μέλλον, από την ώρα που μοντάρω, εδώ καταλαβαίνω ότι αυτό το κλιπάκι και ένα ακόμα ήταν από το προηγούμενο βίντεο που δεν έψαχνα να βρω το τέλος, που είχα τραβήξει βέβαια. Έτσι έγινε το μαλλί μου με τα κοτσιδάκια. Καταρχήν ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, Μιχαήλ και Γαβρίλ, Μιχαέλα, Άγγελο, Γαβριέλα και τα σχετικά. Αυτό ήταν το μαλλί μου, εδώ σας εξηγώ ότι βγαίνουμε βόλτα και πάμε στο κανονικό βίντεο. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Χρόνια πολλά στους Δημητράδες, στις Δημητρούλες, χρόνια πολλά στην όμορφη Θεσσαλονίκη με τον πολιούχο της, τον Άγιο Δημήτριο. Σας ανοίγω το βλογκάκι από έξω, έχω κάνει ένα σωρό δουλειές από το πρωί που δεν σας άνοιξα, ναι, γιατί τέτοια είμαι εγώ. Έχω πάει κταίο, έχω πάει σε κάτι άλλες δουλίτσες και τώρα είμαι με τη φίλη μου την Άννα και πίνουμε καφεδάκι με τα ζουμπούλια μας, εννοείται, και άνοιξα το βλογκάκι γιατί σήμερα έχουμε πολλές δουλίτσες, σήμερα και αύριο, διήμερο βλογκάκι αυτό, και αυτά, και είμαστε εδώ και πίνουμε το καφεδάκι μας. Τώρα την Άμα θα την καλύψω. Βέβαια είναι μια κούκλα, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Σας αφήνω να πιω τον καφέ και θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμορφη μερούλα να έχουμε και τα λέμε. Γεια σας, γεια σας, γύρισα σπίτι και θέλω να μαζέψω λίγο το σαλόνι, να τελειώσω και με το μοντάζ που ένα βίντεο που ήταν ανέβηκε, δεν ανέβηκε. Γιατί δεν τελείωσα ποτέ με το μοντάζ. Ήρθα από εδώ γιατί έχει περισσότερο φως. Καλό, σωστός. Και που λέτε, βλέπετε τα μαλάκια μου πως κράτησα. Και εντωμεταξύ δεν έχω βάλει ούτε αφρό, ούτε λάκ, ούτε τίποτα. Και εν τέλει κρατήσανε από χθες που τα έλυσα το απογευματάκι, μεσημεράκι. Που περίμενα ότι δεν θα κρατάγανε. Η μικρή την έχω στο πιανάκι αυτό το γυμναστήριο και παίζει. Παναγιώτα είναι πάνω στη μαμά μου, παίζει με τη μαμά μου. Και εγώ τώρα θα κάνω δουλίτσες, θα μαζέψω. Αχ, να κάτσω. Θα κάνω δουλίτσες και θα μαζέψω. Και σήμερα το μενού έχει φακές. Η Παναγιώτα, η Μπέμπα εδώ παίζει. Να, καθίστε να σας δείξω. Εδώ. Παίζει και εγώ θέλω να μαζέψω το σπίτι. Όλο, όλο. Να μαζέψω κάποια ρουχάκια που μου δώσανε. Μου τα έδωσε η ξαδέρφη μου, η Εμπούλα. Και μου φέρανε και ένα ωραίο γουνάκι. Αλλά έχω λίγο κυλίτσα, δεν μου καλοκάνει. Και φέρανε και στην Παναγιώτα ένα ωραίο φορεματάκι, παιδιά. Κοιτάξτε τι ωραίο φόρεμα. Δεν είναι πολύ ωραίο, ε? Και αυτό, θα κάνω δουλειές, θα μαζέψω λίγο εδώ τα παιχνίδια όλα της Παναγιώτας, γιατί έχει 2 μέρες που δεν πάει σχολείο και γίνεται ο κακός χαμούλης, δεν προφταίνω, μαζεύω το ένα σημείο, σκορπάει στο άλλο, ξαναμαζεύω το άλλο σημείο, ξανασκορπάει στο επόμενο, οπότε γίνεται ένας πανικός. Εν τω μεταξύ αυτό που σας είπα για τη σκάλα, είμαι σε αυτήν εδώ τη φάση. Εδώ έχω ψήσει εκεί, περιμένω να βγάλει ό,τι νερά είναι να βγάλει ακόμα για να το στοκάρω και μετά να βαφτεί, βλέπετε. Είμαστε σε αυτή τη φάση, ορίστε. Και εδώ γιατί είχε σπάσει εκεί ο σωλήνας, οπότε τράβηξε όλο το νερό και πήγε λέγοντας και γέμισε. Αυτό είναι το κακό με τους τοίχους που παλιά βάζανε ένα, να είναι σαν, πώς το λένε, γυαλιστερό και κράταγε όλο το νερό και δεν το έβγαζε έξω και φούσκωσε και πήγε παντού. Οπότε αναγκαστήκαμε να ξύσουμε όλο αυτό και εννοείται περιμένουμε να δούμε πως θα βγάλει και αλλού, να στεγνώσει και όταν στεγνώσει, να το στοκάρω, να το βάψω, να. Και το ίδιο πράγμα θέλω να κάνω και κάτω από το νεροχύτη. Για να μαζευτώ.
ξυλουργός που έχω, μου είπε για να μην αλλάξω το ντουλάπι από κάτω, γιατί δεν μπορώ, παιδιά, να αλλάξω το ντουλάπι. Βλέπετε το κακό χάλι. Μου είπε να το αφήσω άνοιχτο, να βάλω ένα αερόθερμο να στεγνώσω τον τοίχο, για να μπορώ να το βάψω, να το καθαρίσω από τη μούχλα, να πάρω ειδικό φάρμακο αντιμουχλικό, να το βάλω, να το καθαρίσω, και μετά θα έρθει να μου βάλει ένα σίδερο από κάτω, γιατί έχει αρχίσει και χαλάει, έχει τραβήξει πολύ υγρασία το ντουλάπι, και να μην έχουμε χειρότερη ζημιά. Ζημιά. Οπότε γίνεται αυτό. Είναι αυτό που λέω, το η μία ζημιά μετά την άλλη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλά να είμαστε, την υγειά μας να έχουμε, και όλα γίνονται. Και τώρα θέλω να μαζέψω ένα σαλόν τεράστιο. Παντού παιχνίδια, παντού ρούχα της Παναγιώτας, γιατί έχει και άποψη το παιδί, θέλει να φοράει ό,τι θέλει αυτή. Παίρνει ένα ρούχο, το πετάει από εδώ, παίρνει ένα ρούχο, το πετάει από εκεί. Και γκρινιάζουμε. Οπότε έχω και αυτή τη δουλειά. Και θα μαζέψω το σαλόνι, και το απόγευμα έχουμε χορό, γιατί η Παναγιώτα πάει παραδοσιακούς χορούς. Εν τω μεταξύ θα παρελάσει κιόλας, θα τη δείτε και στην παρέλαση. Θα δείτε, δεν σας λέω κάτι άλλο. Και αυτά. Σας αφήνω να κάνω καμιά δουλειά, γιατί η ώρα έχει πάει 12. Και ο χρόνος κυλάει και οι δουλειές μένουν. Βέβαια θα μου πεις, πότε σταματάνε αυτές οι δουλειές, πότε? Αλλά άμα αφήνεις τη δουλειά τη μία και σε καβαλήσει, πάει αντάρα μετά. Σας αφήνω και τα λέμε στη συνέχεια. Φλάκι. Είναι βραδάκι, με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση. Και γιατί ανοίγω βράδυ? Ήτανε να σας ανοίξω όλο το απόγευμα, αλλά ξεκινήσαν τα σχολεία και για πρώτη φορά ανακαλύψαμε τι εστί ψήρα. Ναι, αγάπης μου, ψήρα. Εν τω μεταξύ, τι φάση τώρα, δεν κάνει τέτοιο? Με βλέπετε, με βλέπετε θολά? Όχι, καλά με βλέπετε. Να σας καθαρίσω λίγο. Που λέτε, τώρα με βλέπετε καθαρά. Γύρισα, τελείωσα το μοντάζ, έβαλα το βίντεο να ανεβαίνει. Η Παναγιώτα ξυνότανε και μου λέει, μαμά μου, ότι ξύνεται έντονο. Και λέω, δεν την ψάχνω, μήπως έχουμε κάτι απρόπτο. Και τι ανακαλύπτω? 2 ψήρες. Εν τω μεταξύ, έχετε δει πως είναι οι ψήρες? Σαν κατσαρίδα μικρή. Τέλος πάντων, με πιάνει ένας πανικός. Μιλάω με τη δασκάλα της, την ενημερώνω ότι μάλλον κάποιο παιδάκι στο σχολείο και δεν το έχω καταλάβει η μαμά, ο γονιός, τέλος πάντων, ή γιατί Παναγιώτα πέρα από το σχολείο δεν είχαμε πάει κάπου αλλού, ή δεν ξέρω κι εγώ από πού, τέλος πάντων, ενημέρωσα τη δασκάλα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εννοείται ότι δεν χρεώνω σε καμία μαμά και σε κανένα παιδάκι τίποτα. Για να μην μου το πείτε παρακάτω, γι' αυτό το λέω. Μου λέει η δασκάλα, της παίρνω την ξύδι όλο το κεφάλι, την περνάω ξύδι, περνάω και το δικό μου. Γιατί λέω, εάν εγώ κολλήσω τώρα από την Παναγιώτα τη φάση, τι γίνεται, θα κόψω το μαλλί μου κουρούπα. Τέλος πάντων, προσπαθώ εκεί να κάνω μια κατάσταση. Μετά πήγαμε στο φαρμακείο, πήραμε ένα φάρμακο, θα σας το δείξω αμέσως. Είναι αυτό εδώ, 19 ευρώ το πήραμε. Πήραμε που λέτε το φάρμακο, την έλουσα, είναι σαν σαμποάν, σαν λοσιόν που γίνεται σαμποάν μετά. Το αφήνεις 10 λεπτά, την περνάς με μια ειδική χτένα, άντε πάλι, μέχρι να καθαρίσει, και σε μια εβδομάδα ακριβώς θα το ξαναπεράσουμε. Πανικοβλήθηκα τόσο πολύ, αλήθεια είναι, γιατί λέω, αν πάει στα δικά μας μαλλιά, αν πάει στο μωρό, τι θα γίνει? Ναι, τι θα γίνει?
Δεν ξέρω. Και κάπου αγχώθηκα, ωραίο πλάνο αυτό. Κάπου αγχώθηκα, πανικοβλήθηκα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω εσείς οι μανούλες πώς θα αντιμετωπίζετε, γιατί παλιά είχαν άλλους μεθόδους. Εγώ δεν είχα κολλήσει ποτέ μου ψήρες και να μην ξανακολλήσει ούτε η Παναγιωτούλα ούτε κανένας μας. Εμένα η μαμά μου με έλουζε με πετρέλαιο. Στα τότε χρόνια δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε βιώσει, αλλά δεν είχα κολλήσει παιδιά ποτέ. Εννοείται ότι δεν θα βάζα πετρέλαιο στο κεφαλάκι του παιδιού. Πήγα στο φαρμακείο και πήρα ένα τέτοιο, πώς το λένε, φάρμακο. Είμαι λίγο στρεσαρισμένη, άλλαξα σεντόνι, άλλαξα μαξιλοροθήκες, τα πάντα. Από το φόβο και μόνο, καταλαβαίνετε, έχω βάλει και εγώ, έβαλα το φάρμακο λούστικα, το πέρασα το μαλλί μου με τη χτένα, το μισό το άφησα πάνω στη χτένα αυτό το μαλάκι. 5 τρίχες είχα όλες και όλες, τώρα θα έχω 2. Καλά πήγε και αυτό. Ήταν η μέρα μας καλά και σήμερα. Τέλος πάντων, και προσπαθούσα να καταπολεμήσω το πρόβλημά μας. Η Παναγιώτα ευτυχώς σήμερα και χθες δεν πήγε σχολείο, το καλό είναι αυτό, μέσα σε άκρες, γιατί έχουμε έτσι ξεκινήσει πάλι με το άσμα, οπότε δεν την πήγα σχολείο, την έχω εδώ για να κάνουμε εισπνοές. Και αυτά παιδιά, και τώρα η ώρα που σας μιλάω είναι 10 και, 11-11.30 ώρα είναι τα ίσω την Μπέμπα, η Μπέμπα δεν θέλει να κοιμηθεί καθόλου και αυτή σήμερα. Λέει η μάνα, δεν θέλω να κοιμηθώ. Γιατί να κοιμάμαι? Ή ποιοι κοιμούνται? Κοιμάται άλλο μωράκι για να κοιμάμαι εγώ? Τι λέει. Με. Και βέβαια το δικό μου παιδί μιλάει. Τα λέει όλα εμένα με τα μάτια. Μου τα λες. Να κάνει. Γελάει τώρα. Εν τω μεταξύ ρε παιδιά, πιάνει και βγάζει την πιπίλα. Και βάζει τα δάχτυλα. Δεν της αρέσει η πιπίλα και βάζει το χέρι. Τώρα την κρατάει την πιπίλα έτσι. Μην τη βγάζει ζει την πιπίλα. Και τι που λέτε. Τώρα εγώ θα πω μια βλακία να μου πείτε κι εσείς. Η Παναγιωτούλα 4,5 μηνών μπορεί να σας φαίνεται νωρίς. Έσκασε το πρώτο δοντάκι. Δεν το έβγαλε τελείως, έσκασε. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Και βλέπω ότι η Μπέμπα έχει πάρα πολλά σάλια και τρώγεται. Τρώγεται πολύ. Δηλαδή την παίρνει την πιπίλα με μανία. Και την κάνει... Ναι. Ή το μανίκι της, ή δεν είναι ότι πιπιλίζω για να κοιμηθώ. Ή πιπιλίζω γιατί πεινάω. Και έχει πάρα πολλά σάλια και έχει και μιξούλες. Και λέω, μήπως έχουμε την εμφάνιση κανένα δοντιού, θα μου πεις ριώνα 3 μηνών. Ναι, δεν λέω ότι το βγάζει τώρα, τσουκ, αύριο το πρωί θα είναι έτσι στο δόντι έξω. Λέω, μήπως τη φαγουρίζουν, γιατί θα βγάλει σιγά σιγά δοντάκι. Δεν ξέρω, μην με πείτε υπερβολική. Μόνο σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, έχω αυτή την σκέψη. Αλλά τι βλέπω, δηλαδή τρώγεται. Ή κάνει αυτό. Σας δείχνω τώρα τι κάνει. Παίρνει την πιπιλά. Δηλαδή δεν ηρεμεί για να την πάρει, να την κρατήσει, να κάνει αυτό. Την παίρνει με μανία στο στόμα. Και λέω μήπως την τρώνε τα ουλάκια της, την πονάνε. Γιατί δεν είναι ότι πεινάει. Είναι φαγωμένο το παιδάκι και το κάνει αυτό. Τραβάει και τα ρούχα της. Δεν ξέρω τι να πω. Και αυτό τώρα έχασα το έργο σήμερα τη γη της ελιάς. Γιατί η μάνα μου εδώ με τη Παναγιώτα δεν είχε κοιμηθεί ακόμα, εννοείται η Παναγιώτα. Τώρα πήγε για ύπνο μέχρι να κάνουμε όλα τα φάρμακα. Να κάνουμε τα πάντα. Το χαλάσαμε το πρόγραμμα σήμερα. Βλέπαν το σεσμό. Τώρα τι να δω, το μισό έργο. Ε, λέει.
να δεις το έργο από τη μέση. Θα το δω αύριο στο YouTube, όχι στο YouTube, στο Mega τέλος πάντων και στο πρόγραμμα του. Το μεταξύ σας μιλάω 8 λεπτά. Πιστεύω θα σας έχω τρελάνει πάλι. Και επειδή θα σας έχω τρελάνει και δεν θέλω να σας τρελαίνω, σας καληνυχτίζω και θα τα πούμε πάλι το πρωί, γιατί θα τραβήξω σήμερα ό,τι τράβηξα και αύριο, θα είναι έτσι γεμάτο το πρόγραμμά μας. Θα πάμε στη γιορτούλα του σχολείου και μετά θα πάμε στην ξαδέρφη μου για ένα καφεδάκι και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ σήμερα δεν έχω φάει τίποτα. Όταν λέω τίποτα εννοώ. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε? Σας ανοίγω από το σχολείο. Έχουμε έρθει στη γιορτούλα για την παρέλαση που θα κάνουν εδώ στο σχολείο και μετά θα πάμε για καφεδάκι, οπότε έλα, νιώθω λίγο άβολα. Σας αφήνω και θα το πούμε. Γεια σας, γεια σας, ανοίγω. Είναι απογευματάκι. Γυρίσαμε από την ξαδέρφη μου και φάγαμε και κοιμηθήκαμε και τώρα η ώρα είναι 6 και τάισα την μπεμπούλα, παρόλο που γκρινιάζει, γιατί αυτό είναι το παιδί μου, λίγο γκρινιάρικο, και φεύγουμε για την αγορά, πάμε να πάρουμε καλτσόν για την παρέλαση για αύριο. Γιατί θα παρελάσει η Παναγιώτα, τώρα εντωμεταξύ δεν σας κοιτάω γιατί προσπαθώ να μαζευτώ. Θα παρελάσει η Παναγιωτούλα μου αύριο στην παρέλαση. Οπότε θα χρειαστούμε καλτσόν. Και πάμε τώρα να αγοράσουμε. Αχ, ο γιακάς μου είναι όρθιος. Η Μπέμπα δεν ξέρει και αυτή πλέον τι θέλει. Και είπα, επικρατεί μια γκρίνια. Δεν ξέρω κι εγώ πλέον τι θέλει αυτό το παιδί. Και αυτά που λέτε, οπότε ετοιμαζόμαστε και τα λέμε από το δρόμο. Και βγήκαμε έξω για να πάμε να πάρουμε το καλτσόν. Έχει μια δροσούλα, όχι κρύο όμως πολύ. Καλά είναι. Έλα αγάπη μου. Σπίτι να μου φτιάξεις αφιβέ. Αφιβέ θα σου φτιάξω, εντάξει. Ναι. Και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και το προπαρτηματάκι μας και μια χαρούλα. Οπότε τα λέμε συνέχεια. Μεταξύ κάτι έκανα στο σπίτι και είχα πιάσει το μαλλί λογορά και τώρα τα άφησα κάτω. Γιατί εντάξει δεν το θέλω λογορά. Πιο πολύ με πάει κάτω. Μέχρι να το αλλάξω. Εννοείται ότι μετά που θα τα αλλάξω δεν θα το πιάνω καθόλου. Τέλος πάντων. Οπότε τα λέμε στη συνέχεια. Λακιά. Και επιστρέφουμε, πήραμε το καλτσονάκι μας. Δεν κάτσαμε εννοείται πουθενά. Πήγαμε και ήρθαμε κατευθείαν. Και πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε γιατί οι ανηφόρες δεν παλεύονται καθόλου. Και δυο μικρά στο χέρι, δε. Στο χέρι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ πάω εδώ, δείξε μου και με να τους πω κάτι. Εγώ τη βοηθάω να σπρώξει το καλότσι. Αυτό έχω και βοηθώ. Τέλος πάντων, πάμε σπίτι και θα τα πούμε από εκεί. Τώρα φτάνουμε έτσι κι αλλιώς και τα λέμε συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα με το σκοτεινό το πλάνο. Είναι 6:30-7 παρά. Έχουμε ξυπνήσει, έχω ταΐσει τις μικρές και την Παναγιώτα εδώ. 28η σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελλάδα. Δείξτε. Και στους Έλληνες του εξωτερικού, να, αυτό θέλει να δείξουν η Παναγιώτα. Κλείνω τώρα το βίντεο αυτό. Δεν άνοιξα χθες το βράδυ γιατί έπρεπε να μαζευτούμε, να πλύνω το παιδί για σήμερα για την παρέλαση. Να ετοιμάσω την Μπέμπα. Να φάμε, να κοιμηθούμε, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα σιγά σιγά θα πιάξω να βρω ρούχα για την Παναγιώτα, οπότε θα ανοίξω άλλο βλογκάκι για να το δείτε. Από την παρέλαση, το τι θα κάνουμε σήμερα, πώς θα περάσουμε σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
Όχι το Σαββατοκύριακο, γιατί θα κάνω γενική. Οπότε θα έρθει άλλο βίντεο. Οπότε θα ανοίξω ένα 24ωρο βλογκάκι σε λίγο. Οπότε κλείνω αυτό εδώ το βιντεάκι. Καλημέρα σας και πάλι. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Κάπου εδώ αυτό το βίντεο έφτασε το τέλος. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας και πάλι. Γεια σας. Γεια σας.